Καλημέρα και Πρωτούλη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα. Πώς είστε, πώς πάει εκεί πέρα, πώς πάει ο αγώνας, ξεκινήσατε κανονικά? Δεν σταματήσαμε ποτέ. Καλά, εντάξει, για την περιφέρεια λέω ρε παιδί μου τώρα. Έτσι που είναι λίγο ειδικό ας πούμε. Τώρα να σας πω επί τη ευκαιρία, μιας και ξεκινάμε από αυτό. Με αυτή την ιστορία με το κτίριο εκεί πέρα πίσω από την Ακρόπολη, τι έχετε εσείς, τι γνώμη έχετε, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει ολόκληρη ιστορία, 10 όροφοι εκεί πέρα μπροστά στα μούτρα του Παρθενώνα? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε το ρυθμιστικό σχέδιο που υπάρχει από το 2014, ναι, συνολικά για την Αττική. Ναι. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν το γνωρίζω καλά, είναι και αρμοδιότητα στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι γενικότερα οι χρήσεις γης αλλάζουν με πολύ γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς για χάρη της τουριστικής ανάπτυξης. Okay. Γνωστό. Αυτό θα γίνει πολύ πιο σύντομα από ό,τι όλοι φαντάζονται, ακόμα και σε μεγάλες περιοχές, όπως για παράδειγμα το ελληνικό. Οπότε τι λέτε, σημαίνει να το προλάβουμε έτσι, πριν πλακώσει η αγορά και τα τσακίσει όλα, έτσι? Αυτό δεν λέτε χοντρικά, αν καταλαβαίνω καλά? Λέμε ότι, ναι, εμείς το κύριο που λέμε είναι ότι πρέπει οι υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν, πρέπει να παίρνουν υπόψη τους και τους εργαζόμενους σε αυτές, πρέπει να παίρνουν υπόψη και τους κατοίκους που μένουν σε αυτές τις γειτονιές. Δεν μπορούν να παραδοθούν όλα στο μεγάλο κεφάλαιο για να κάνει τις business του. Εξάλλου αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, τι σημαίνει παράδοση γενικά του δημόσιου πλούτου, τι σημαίνει παράδοση των πόλεων με fast track, θυμάστε αυτή την έκφραση, με fast track διαδικασίες για να προωθηθούν μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια και τι μένει από όλα αυτά για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, τι μένει από όλα αυτά για την ποιότητα ζωής της πόλης, τι μένει από όλα αυτά για υποδομές, για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές τις πόλεις. Ναι. Το έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς λέμε ότι πρέπει να βγάλει και φωνή και ο κόσμος και να είναι και κριτήριο και πολιτική στάση αυτή την περίοδο. Να σας πω, εσείς δηλαδή, ολόκληρα φιλέτα παραδίδονται αυτή την περίοδο. Ολόκληρα φιλέτα. Ναι, ρε παιδί, αλλά σου λέω άλλο κάτσε εδώ. Θα γίνει το ελληνικό, θα δουλέψουν και 10.000 ανθρώπους. Θα δουλέψουν και 10.000 ανθρώπους. Το master plan του Πειραιά είναι πολύ σύνθετα και μεγάλα ζητήματα για τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και ενημέρωση του κόσμου. Ναι, να ξέρετε, ήμασταν στην Πειραϊκή. Ναι. Οι κάτοικοι εκεί πέρα είναι ανάστατοι. Είναι ανάστατοι γιατί ξέρουν ότι μπροστά από τα μάτια τους θα γίνει μεγάλη επέκταση της κρουαζιέρας και φοβούνται πάρα πολύ, είναι ανενημέρωτοι για το τι γίνεται. Αυτά γίνονται σε κλειστές συναντήσεις επί το πλείστον. Είναι πολύ ανήσυχοι και πονηρεμένοι οι κάτοικοι για αυτά που τους λένε και φοβούνται ότι και η Πειραϊκή θα μετατραπεί σε μια απέραντη προβλήτα. Πού ρε παιδί μου θα βάζουν στην Πειραϊκή, πού θα το επεκτείνουν, πού θα φτιάξουν δηλαδή εκεί για να φτιάξουν τα κρουαζιερόπλια? Ναι, ναι, εκεί μπροστά από τον ναυτικό όμιλο, ναι, θα ξεκινήσει η μεγάλη προβλήτα. Να μας. Και η όλη ιστορία είναι πώς θα εξυπηρετηθούν τα μεγάλα κρουαζιόπλαια που θα έρθουν, αλλά έξω από το λογαριασμό μπαίνει η ποιότητα ζωής των κατοίκων, έξω από το λογαριασμό μπαίνουν οι συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων σε αυτά τα έργα που θα γίνουν, στη λειτουργία αυτών των έργων που θα γίνουν μετά, και έξω από το λογαριασμό μπαίνει και η προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων. Αυτά είναι απ' έξω. Το γρήγορο που πρέπει να περάσει είναι τα επιχειρηματικά σχέδια. Ναι. Δεν μου λέτε, εσείς τώρα κατεβαίνοντας ως υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής, τι κριτική κάνετε, τι γνώμη έχετε δηλαδή για την απερχόμενη, για την αρχή της περιφέρειας, την κυρία Δούρου, τη δουλειά που έκανε, δεν έκανε, τι έγινε? Είναι επίκαιρη η κουβέντα που κάνουμε, γιατί σήμερα είναι και ο απολογισμός των πεπραγμένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσει ο καθένας και τις τοποθετήσεις και όλων των υπολείπων και φυσικά και της Περιφερειακής Αρχής. Εμείς λέμε ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη συνέχεια του αντιλαϊκού έργου των προηγούμενων. Ναι. Συνεχίστηκε και υλοποιήθηκε μέχρι κεραίας όχι μόνο όλο αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο που υπήρχε, δηλαδή για παράδειγμα τα δύο μνημόνια που υπήρχαν, το τρίτο που ήρθε μετέπειτα, το οποίο έχει και συγκεκριμένους εφαρμοστικούς νόμους, όπου η Περιφερειακή Αρχή πρωτοστάτησε στην εφαρμογή τους, όπως είναι η ανταποδοτικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις. Mm. Και φυσικά γίνανε και κάποια έργα. Τι έργα όμως γίνανε, τον προσανατολισμό τους, εμείς πρέπει να δούμε. Γίνονται έργα, αυτά που λέμε έργα βιτρίνας, και λείπουν παντελώς έργα υποδομών και ολοκληρωμένου σχεδιασμού
για την προστασία των εργαζόμενων και την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής σε αυτή την τεράστια και μεγάλη πρωτεύουσα στην οποία ζούμε. Και αυτή η έλλειψη βασικών υποδομών δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Πλέον αρχίζει και αφήνει πίσω. Το είδαμε τώρα στο Μαγούλα, στο Μάτι, εδώ και τα είδαμε. Γιατί ιδιαίτερα από μια δεκάχρονη, υπερδεκάχρονη καπιταλιστική κρίση, όπου και οι ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν για να επιτυχάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα και με τις καινούργιες αποφάσεις μέχρι το 2060, έχουν υποστελεχωθεί, έχουν υποχρηματοδοτηθεί, να τα πούμε απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, και τα ελάχιστα που υπήρχαν και είχαν φτιαχτεί έχουν γίνει ρημάδι. Και πλέον η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει χρόνος που να μην τρέμει το φιλοκάρδι μας ότι θα έχουμε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε τους νεκρούς στη Μάνδρα, είχαμε τους καμένους στο Μάτι, είχαμε πιο πριν τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αθήνα, είχαμε τεράστια προβλήματα με όλη την παραλιακή ζώνη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, ας το πούμε, την αυθαιρεσία που υπάρχει από τους εφοπλιστές, όπου πλημμύρισε όλη η παραλία της Αττικής με μαζούτ. Είχαμε. Να είχαν και το μαζούτ, το ξεχάσαμε το μαζούτ εδώ που τα λέμε. Και παραμένουν οι υγειονομικές βόμβες των χωματερών και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί πια. Για το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα και δεν έγινε τίποτα σχεδιασμένα για να έρθει με την τακτική του κατεπήγοντος πια και του αναγκαίου. Το αδιεξόδου, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και να μπει πάλι στο τραπέζι πάνω αυτός ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος με την ψήφο του ο κόσμος ήθελε να την ακυρώσει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, τώρα αυτός είναι. Ναι, αλλά εσείς τι λέτε αλήθεια για το μέγα πρόβλημα των σκουπιδιών, ας πούμε. Τι λέτε, ότι τι πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Και όχι τώρα, σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι ιδιαίτερα και τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν στο τιμόνι πολλών δήμων βρίσκονταν κομμουνιστές δήμαρχοι, είχε διαμορφωθεί και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων με την τεχνολογία, φανταστείτε, και την εξέλιξη της επιστήμης που υπήρχε τότε. Αυτός ο σχεδιασμός στις προηγούμενες δεκαετίες ακυρώθηκε εντελώς. Ναι. Ακυρώθηκε εντελώς και μένει η χωματερή των άνω λιωσίων της φυλής σήμερα και λειτουργεί για 54 χρόνια. Ναι, αλλά λένε ότι η φυλή σε ένα χρόνο, άντε 1,5 θα τέλειωσε. Ναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μετά θα είναι στο παράθυρο μας μέχρι τον βουνά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα πρέπει να μπει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της ανακύκλωσης, της ανακύκλωσης στην πηγή. Ότι τώρα πρέπει να μπει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επεξεργασία των απορριμμάτων, για ολοκληρωμένο σχεδιασμό αποβλήτων. Ξέρετε ότι τα απόβλητα, τα αλήματα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζούμε σε αυτή την πόλη πηγαίνουν όλα στην Ψιτάλια. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ολοκληρωμένος ούτε καν γι' αυτό. Γιατί γίνεται αυτό, είναι ανικανότητα. Μπορεί να είναι και τέτοιο. Όμως δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος καυγάς επιχειρηματικών συμφερόντων για να μοιραστούν τη χρυσοφόρα, τη μεγάλη πίτα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των λιμάτων. Και μόλις τελειώσει αυτός ο καυγάς, θα έρθουν οι επιχειρηματίες, θα φτιάξουν τα εργοστάσια καύσης. Θα φτιάξουν τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι εργαζόμενοι όπως και σήμερα θα πληρώνουμε 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ναι. Φορές και θα ξαναπληρώνουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων και η διαχείριση θα είναι στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που ξέρετε δεν διαχειρίζονται τα απορρίμματα με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας των κατοίκων και της, ας το πούμε έτσι, της ανάπτυξης. Ναι, αλλά τώρα αυτό πρέπει να γίνει με κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει να γίνει, λέτε εσείς. Το ζήτημα είναι ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα και πώς θα τα διαχειριστεί. Ποιος θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα διαχειριστεί. Είναι μεγάλο αυτό το ερώτημα. Είναι βέβαια. Φυσικά. Αλλά εσείς λέτε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μέχρι. Για τεχνικά ζητήματα. Όχι, εντάξει. Κάνετε το μεγάλο ζήτημα. Εσείς λέτε δηλαδή ότι πρέπει να είναι χρήμα κρατικό ή της περιφέρειας ή του Δήμου να τα διαχειριστεί. Δεν είναι χώρος για business. Είναι ζήτημα που αφορά την υγεία του λαού, αφορά την υγεία της πρωτεύουσας της Ελλάδας, 4 εκατομμυρίων. Εδώ δεν είναι χώρος για business. Εδώ είναι χώρος που πρέπει να γίνει με κρατική χρηματοδότηση. Ναι, και τι να ενωθούν οι Δήμοι. Αυτό, με ενιαίο φορέα. Με ενιαίο φορέα διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει ο ΕΣΝΑ. Εννοείται μέσω του φορέα του συγκεκριμένου. Κοιτάξτε, αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η μπλε κάρη, για παράδειγμα. Ναι. Όπου αυτή τη βδομάδα πρέπει να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα και με τα 3 εργοστάσια
ανακύκλωση των απορριμμάτων που διαχειρίζονται τους μπλεκάδες, ας το πούμε, κόσμος, και υπάρχει περίπτωση να κλείσουν αυτά τώρα, φανερώνοντας ότι ο αντιλαϊκός αυτός σχεδιασμός έχει αποτύχει πλήρως. Αυτή η μπλεκάδη είναι στα χέρια των ιδιωτών. Δεν είναι στα χέρια των ιδιωτών, δηλαδή οι ιδιώτες πληρώνονται από Ναι, δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω και Πρωτούλη. Ναι. Αυτούς τους μπλε κάδους, τους οποίους τους πληρώνουμε εμείς, υποτίθεται για να μπουν τα ανακυκλώσιμα, η ιδιωτική εταιρεία παίρνει κανονικά τα χρήματά της και στην ώρα της και τους μπλε κάδους τους σηκώνουν τα απορριμματοφόρα των Δήμων. Δηλαδή τα απορριμματοφόρα που πληρώνουν ξανά οι εργαζόμενοι. Και ξέρετε που πάνε αυτοί οι μπλε κάδοι. Η μεγάλη ποσότητα αυτών των μπλε κάδων πηγαίνουν και θάβονται στην κομματερία. Ανακυκλώνεται ένα πάρα πολύ μικρό μέρος. Ναι, το διάβασα αυτό. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτά που ρίχνουμε στον μπλε κάδο, πολύ λίγα λέει ανακυκλώνονται. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Βέβαια, και η μεγάλη φασαρία είναι τώρα για το όριο της ανακύκλωσης. Ναι. Για το όριο της ανακύκλωσης. Δηλαδή, δεν πρέπει να ανακυκλώνεται ούτε το 30% από όσα πέφτουν μέσα στους μπλε κάδους. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η εμπλοκή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των εργολάβων στη διαχείριση των σκουπιδιών, δεν έχει φέρει και κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, γιατί δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα. Είναι ήδη ιδιωτικοποιημένη. Το αποτέλεσμα αυτό που ζούμε με τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει να κάνει ακριβώς με την εμπλοκή μεγάλων συμφερόντων. Κάτσε ρε παιδί μου, δύο λεφτά τώρα. Εγώ έχω δύο κάδους μπροστά στο σπίτι. Ένα πράσινο και ένα μπλε. Υποτίθεται ότι ο μπλε, δηλαδή τα διαχωρίζω εγώ στο σπίτι μέσα με δυο σακούλες. Και πάνε έτσι για να θάβονται λιγότερα σκουπίδια στη χωματερή και τα άλλα να ανακυκλώνονται για να υποβοηθείτε. Εσύ, και βέβαια, το γιατί συνήθως η κάδη είναι γεμάτη και με άλλα σκουπίδια. Έκανα άλλο αυτό πάντων, τώρα. Ναι, και εσείς λέτε ότι αυτά τα θάβουν και αυτά τον μπλε. Αυτά θάβονται κανονικότατα. Χαιρετίσματα. Τότε. Ανακυκλώνεται ένα μικρό μέρος και θάβονται κανονικότατα. Και το κυριότερο, οι τσέπες των μεγάλων γεμίζουν κανονικότατα. Ναι. Λοιπόν, τι όριο έχετε βάλει τώρα, αν βάζετε όριο έτσι για τον συνδυασμό, ποιο θα είναι ευχάριστο? Δεν βάζουμε ποτέ όρια. Θέλουμε όσο γίνεται να είναι πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες και στις δημοτικές εκλογές και στις περιφερειακές, όπου κατεβαίνει το ψηφοδέλτιο με σήμα το κόκκινο γαρίφαλο, το σήμα των αγώνων, και με το όνομα Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί εκεί πιστεύουμε ότι είναι η λύση. Δεν είναι, βλέπετε, οι άλλοι συνδυασμοί λένε Μαρούσι μπροστά, Μαρούσι για την νίκη. Ωραία. Το λέω επειδή είστε ιδιαίτερα σας εκεί. Λοιπόν, εμείς λέμε Λαϊκή Συσπήρωση. Η λύση, η διέξοδος είναι σε αυτό ακριβώς. Στη συσπήρωση του εργαζόμενου λαού, συνολικά των φτωχών ανθρώπων, συνολικά των ελευθεροεπαγγελματιών, των επιστημόνων, η συσπήρωσή τους για να ανοίξουμε το δρόμο, να κάνουμε την πραγματική διαφορά για να δυναμώσει ο αγώνας μας την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει λύση σε εργολάβους λύσεων, οι οποίοι θα έρθουν και με το λαό στη γωνία τάχατε θα λύσουν τα προβλήματα, θα σκίσουν τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Και όλα αυτά τώρα, λάστιγε. Όχι λάστιγε, είδαμε τώρα ότι και αυτοί που σκίζαν τα μνημόνια και αυτοί που ευλογάγαν τα μνημόνια βρίσκονται μαζί στα ίδια υπουργικά συμβούλια. Φανερώνοντας ότι αντιλαϊκός κατοίκος. Τώρα είσαι προβοκάτορας κατά της κεντροαριστεράς. Να πω όμως κάτι. Έχουν μεταγραφές και στο ΚΚΕ. Έρχονται πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν στο ΚΚΕ. Βέβαια είναι διαφορετικού τύπου μεταγραφές. Δεν κάνουμε μεταγραφές. Διαφορετικού τύπου, αυτό είπα. Όχι. Είπα διαφορετικού τύπου. Ενώ θέλω να πω πολλοί άνθρωποι από το. Όπως ο κύριος Μιλιός. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είπα ότι είναι διαφορετικού τύπου μεταγραφές. Ναι, δεν κάνουμε μεταγραφές. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, απλώνουμε το χέρι σε κάθε τίμιο ανιδιοτελή αγωνιστή για να έρθει μαζί μας να αγωνιστούμε και να παλέψουμε. Και μάλιστα αυτό λέμε. Ακόμα και σε εκλεγμένους. Mm. Ακόμα και σε εκλεγμένους ανθρώπους που εκλέχτηκαν και με άλλα ψηφοδέλτια, που μπορεί να είχαν διατελέσει ακόμα και στελέχη άλλων κομμάτων, ακόμα και βουλευτές. Λέμε, αφήνεις την έδρα σου εκεί που είναι, και ο δρόμος έξω από το Σύνταγμα είναι τόσο πλατής και τόσο μεγάλος, που χωράει να κατέβεις και να ενωθείς με το λαϊκό κίνημα που διαδηλώνει για τα δίκαια του και τα δικαιώματά του. Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα. Αυτό το ρεύμα συμπόρευσης που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια, να εκφραστεί και στην κάλπη. Θα είναι πραγματικά μεγάλη ελπίδα για το λαό μας. Καλημέρα κύριε Πρωτούλη, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Yeah.